Μετά από τόση πολύ αγάπη που μου δώσατε, νομίζω ότι από εδώ και πέρα κάθε μας βίντεο θα είναι εντελώς πιο διαφορετικό από όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Καλώς ορίσατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε λίγο κουσκούς. Θα έχουμε άνοιγμα πολλών καινούριων πακέτων που έχω παραλάβει το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή διάθεση. Έναν παγωμένο καφέ. Οπότε πάρτε κι εσείς το δικό σας αγαπημένο ρόφημα και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή είναι λες και κάθομαι στον καναπέ μου με τους φίλους μου και ανοίγουμε μαζί πακέτα, δωράκια, πακέτα, βλέπουμε καινούργια πράγματα, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να ξέρετε γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσο θα βγει αυτό το βίντεο σε διάρκεια, ξέρω όμως ότι θα το χαρούμε πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσουμε με το άνοιγμα των πακέτων, να κουσκουσάρουμε λιγάκι. Κατάλαβα πόσο πολύ λατρέψατε το προηγούμενο μας βίντεο, το κατάλαβα και από τα μηνύματα που πήρα, τα οποία ήταν πάρα πολλά και στο Instagram και στο Facebook και από τα σχόλιά σας εδώ στο κανάλι. Μου έχετε ζητήσει να κάνουμε πάρα πολλά αντίστοιχα βίντεο. Και θέλω και εγώ πάρα πολύ να κάνουμε τέτοιου είδους βίντεο γιατί τα αγαπώ και όπως σας είπα και την περασμένη εβδομάδα όταν ανοίγω την ψυχούλα μου και σας μιλάω τόσο πολύ ανοιχτά δεν έχω καλύτερο, πραγματικά δεν έχω καλύτερο από αυτό. Και ένας λόγος παραπάνω όταν ξέρω ότι βοηθώ με τον οποιονδήποτε τρόπο πολλούς από εσάς, τα μηνύματα που πήρα ήταν πολύ συγκινητικά παιδιά, ειδικά στο Instagram που έχουμε καθημερινή επαφή ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Και το γεγονός ότι έλαβα ειδικά ένα μήνυμα πολύ τρανταχτό και πραγματικά όταν το διάβασα αυτό το μήνυμα δεν άντεξα, πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει αντιλήφθηκα τη δύναμη που έχουν κάποια μέσα με τον καλύτερο τρόπο, πόση δύναμη μπορεί να έχει ένα βίντεο και πόσο πολύ μπορεί να επηρεαστεί ένας άνθρωπος από το οτιδήποτε. Οπότε σίγουρα θέλει πολύ προσοχή από όλους εμάς που κάνουμε βίντεο και ανεβάζουμε υλικό στο τι δείχνουμε, τι βγάζουμε γενικότερα. Anyway, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Θα επιστρέψω στην αρχική μου σκέψη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μου ζητήσατε να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο και επειδή όπως καταλαβαίνετε αυτά τα βίντεο δεν είναι μία μαζική παραγωγή, δηλαδή επειδή ακριβώς μιλάμε για κατάθεση ψυχής, μιλάμε για συναισθήματα, μιλάμε για σκέψεις, μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα από ένα άνοιγμα πακέτων ή ένα ταπεινό μακιγιάζ ή κάτι τόσο ρηχό αλλά πολύ όμορφο γιατί μας φτιάχνει. Δεν μπορεί να μπει σε μια έτσι μαζική παραγωγή βίντεο γιατί θέλω να αισθανθώ κάτι, να το νιώσω και να το βγάλω προς τα εσάς. Ωστόσο θέλω πολλά να μοιραστώ μαζί σας, πάρα πολλά στα 34 μου χρόνια, ως πέρασαν τα λιμάτια. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν έτσι που έχω πάνω μου, έχω να μοιραστώ πάρα πολλά πράγματα και θεωρώ ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα όλα αυτά που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε με ωραία πακετάκια και να κουσκουσάρουμε ταυτόχρονα όπως σας είπα και πριν. Έχω στα χέρια μου, ενώ είναι πολλά τα πακέτα που θέλω να σας δείξω, έχω στα χέρια μου 1, 2, 3, 4, 5 πακέτα. Θα ξεκινήσω από την Garnier, που είναι τα πιο πρόσφατα ουσιαστικά. Και θα ξεκινήσω από την καινούργια σειρά με υαλουρονικό οξύ και αλόι. Θα διαβάσω μαζί σας τα χαρακτηριστικά αυτής της σειράς. Καταρχήν έχουμε το νεράκι το Micellar από την αγαπημένη οικογένεια της Garnier με Micellar. Προσωπικά τα έχω τιμήσει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι αυτό στα 400 ml, εμπλουτισμένο με βιολογική αλόη και υαλουρονικό. Αφαιρεί το μακιγιάζ, σκόνη, ρήπους και είναι ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες κατάλληλο. Και εδώ έχουμε τον αφρό καθαρισμού, ο οποίος είναι επίσης με βιολογική αλόη και υαλουρονικό. Καθαρίζει και αφήνει την επιδερμίδα μας πάρα πολύ φρέσκια. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, συγκεκριμένη σειρά από την Garnier, καθώς και το υαλουρονικό και η αλόη είναι εξαιρετικά συστατικά για την επιδερμίδα μας. Εννοείται ότι δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμη, θα τα δοκιμάσω και θα έρθει φυσικά update. Ακόμη ένα πακετάκι από την αγαπημένη μας Garnier. Και εδώ παιδιά έχουμε καινούργιες μάσκες προσώπου, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές από ό,τι διαβάζω, υφασμάτινες, tissue masks
και αποτελεσματικές. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα παρεούλα. Η πρώτη μασκούλα που κρατάω στα χέρια μου είναι αυτή. Είναι για κουρασμένη επιδερμίδα, έτσι και θα μπει γενικά. Με βιταμίνη C και ανανά, πάρα πολύ ωραία συστατικά. Η βιταμίνη C είναι ιδανική για λάμψη, φρεσκάδα, τόνους και πάρα πολύ καθαρό πρόσωπο. Αυτό που με εξιτάρει σε αυτή τη σειρά είναι ότι είναι του 5 λεπτού, οπότε για όλους εμάς που δεν έχουμε χρόνο, είναι μια πολύ άμεση λύση για καθαρή έτσι, επιδερμίδα, φρέσκια και τονωμένη. Οπότε μία λοιπόν που έχουμε στο μυαλό μας μασκούλα είναι αυτή με τη βιταμίνη C, με το υαλουρονικό και το καρπουζάκι, η οποία χαρίζει detox και ενυδατική έτσι, αίσθηση. Και όπως αναφέρει η ίδια η συσκευασία, λέει μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν η επιδερμίδα μας μοιάζει κουρασμένη, θα μπει πριν από ένα σημαντικό ραντεβού ή πριν την αλλαγή του καιρού. Και με την ευκαιρία να δω και τη βιταμίνη C που είδαμε πριν, που λέει πότε να τη χρησιμοποιήσουμε, τι μας προτείνουν από την καρνιά. Όταν η επιδερμίδα μας λοιπόν μοιάζει κουρασμένη, θα μπει και χρειάζεται επιπλέον λάμψη, αναμενόμενη, γιατί η βιταμίνη C δουλεύει πάρα πολύ στο κομμάτι της λάμψης. Πάμε τώρα και στην τελευταία μασκούλα, η οποία είναι με νία, σιναμίδι και κάλε. Και συγκεκριμένα από ό,τι διαβάζω και εγώ, είναι ιδανική για λιπαρά δέρματα που έχουν ανάγκη από αποτοξίνωση. Οπότε μιλάμε για τρεις διαφορετικές μάσκες, τρεις μάσκες που στοχεύουν σε διαφορετικά τέλος πάντων έτσι σημεία και θέματα, και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές και γρήγορες. Στο 5 λεπτό λοιπόν έχουμε ξεμπερδέψει και από τη μασκούλα, εννοείται ότι θα έρθει update. Δεν το συζητάμε αυτό. Follow στο Instagram, γιατί τα Instagramικά μου παιδιά, να ξέρετε ότι θα δείτε και βιντεάκι πάρα πολύ σύντομα με αυτές τις μάσκες, οπότε follow και στο Instagram. Να σας πω την αλήθεια παιδιά, αυτή την περίοδο δεν έχω χρόνο να κάνω ούτε μάσκα ούτε τίποτα. Θέλω τόσο πολύ να ασχοληθώ έτσι με εδώ με το κανάλι, με τα βίντεο, με το Instagram μου. Θέλω να ενισχύσω λίγο το IGTV με μακιγιάζ και όλα αυτά. Γενικότερα έχω πάρα πολλές ιδέες που θέλω να υλοποιήσω αυτή την περίοδο. Θα μου πεις κατά καλό καιρό, ναι, κατά καλό καιρό, γιατί όχι. Καθώς με έχει πιάσει μια τάση δημιουργίας, οπότε έχω αφήσει λίγο στην άκρη έτσι την τόσο πολύ περιποίηση και όλο αυτό το κομμάτι και θέλω να δημιουργήσω. Πιστέψτε με, αυτή την περίοδο κάνω τα απόλυτα απαραίτητα, δηλαδή πρωινή βραδινή ρουτίνα εννοείται, το μακιγιάζ μου, το οποίο μακιγιάζ, παιδιά, δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα, εύχομαι να είναι αξιοπρεπές, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, εύχομαι καλά, από το πρωί στις 6, εύχομαι να είναι ok και αν δεν είναι ok με παρεξηγήσετε, δεν προλάβα να ξανά, να το ξαναφρεσκάρουν και να το ανανεώσω, οπότε αυτό που βλέπετε είναι από το πρωί. Συνεχίζω με μία πακετάρα από την αγαπημένη μου Natura Siberica. Αυτό το πακέτο το έχω ευλογήσει, το έχω ανοίξει και έχω δοκιμάσει τρία προϊόντα. Είναι η Blueberry σειρά της Natura Siberica, με βάση λοιπόν τα άγρια ηφαιστειογενή blueberries. Πλούσια σειρά, έχει πάρα πολλά προϊόντα και πραγματικά σας μιλάω, θα την ανοίξουμε μαζί βέβαια, θα ανοίξουμε μαζί το πακέτο, αλλά πραγματικά σας μιλάω, με έχει εκπλήξει η κρέμα ημέρας. Είναι αυτή εδώ, την έχω φτάσει κάτω από τη μέση. Είναι μια κρέμα με SPF 20, εξαιρετική, η μυρωδιά της είναι συγκλονιστική, εμένα μου θυμίζει αυτά τα γιαουρτάκια με τα φρούτα που τρώγαμε μικρή και όχι μόνο. Είναι εξαιρετική, έχει μέσα υαλουρονικό, είναι μια υπέροχη ενυδατική κρέμα προσώπου, καθόλου βαριά σε υφή. Κάνει την επιδερμίδα τόσο όμορφη, τόσο λαμπερή. Δεν σου αφήνει λιπαρότητα. Είναι κάπως σαν να σου αφήνει σχεδόν μάτι το πρόσωπο. Και σκεφτείτε τώρα σε ένα πρόσωπο στο δικό μου είναι πάρα πολύ λιπαρό. Είναι μια εξαιρετική κρέμα προσώπου, την έχω λατρέψει. Επίσης, τόσο τέλειο σκραμπ προσώπου, δεν έχω ξαναδοκιμάσει παιδιά. Δείτε καταρχήν χρώμα. Η μυρωδιά του δεν παίζεται. Έχει μέσα κομμάτια blueberry, δηλαδή είναι η σύστασή του εξαιρετική και είναι από τα ωραιότερα scrub προσώπου που έχω κάνει. Καταρχήν, θες πολύ μικρή ποσότητα στο πρόσωπο, σκάει τόσο ωραία η απολέπιση, δηλαδή που κάνεις είναι τόσο ωραία, σου αφήνει και μια κρεμώδη υφή εκείνη τη στιγμή και τόσο η μυρωδιά, τόσο η απολέπιση, όλο αυτό και το πρόσωπό σου μετά το συγκεκριμένο scrub, εντάξει το λέω και μου γίνεται και όρεξη γιατί είναι σαν μαρμελάδα. Μετά λοιπόν από την απολέπιση, είναι τόσο καθαρό το πρόσωπο και τόσο φωτεινό και τόσο τέλειο που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι από τα καλύτερα scrub προσώπου που έχω δοκιμάσει αυτή την περίοδο.
Επίσης, το τρίτο προϊόν που έχω δοκιμάσει μία φορά, οπότε δεν έχω έτσι σαφή άποψη, θέλω να το ξαναχρησιμοποιήσω, είναι η μασκούλα για τα μάτια, αφήνει ένα patch εφέ κάτω από τα μάτια. Σαν να έχεις βάλει λοιπόν eye patches, δουλεύει κάπως έτσι αυτή η μασκούλα ματιών. Δεν είχα προλάβει να βγάλω συμπεράσματα, γιατί το έχω κάνει νομίζω μία φορά. Είχα συγκλονιστεί τότε με το scrub, οπότε έκλεψα τις εντυπώσεις. Οπότε θα σας πω περισσότερες εντυπώσεις σε εν καιρό. Τώρα, η σειρά έχει και σέρουμ, το οποίο είναι ένα σέρουμ ανανέωσης. Νομίζω το έχω, επειδή είχα κάνει ένα unboxing στο Instagram, το είχα βγάλει. Είναι εκπληκτικό, τουλάχιστον από θέμα όψης. Σε προδιαθέτει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις, αλλά εγώ τώρα χρησιμοποιώ ένα άλλο σέρουμ, το οποίο θέλω να το τελειώσω και μετά να πάω σε επόμενη σειρά. Είναι αμαρτία να πετάμε προϊόντα. Εδώ έχουμε το τόνερ της σειράς, το οποίο είναι σε μορφή σπρέι, οπότε είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό και τώρα το καλοκαίρι για να ανανεωνόμαστε και να φρεσκάρουμε τέλος πάντων το πρόσωπό μας. Έχουμε έναν κρεμόδι, έναν αφρό καθαρισμού. Πάμε πάλι. Έχουμε έναν αφρό καθαρισμού προσώπου, τον οποίο επίσης δεν έχω δοκιμάσει ακόμη. Μία μάσκα, από ό,τι θυμάμαι, για όλη τη νύχτα, μάσκα προσώπου για όλη τη νύχτα, την εφαρμόζεις, κοιμάσαι, την αφήνεις επάνω στο πρόσωπό σου και το πρωί κανονικά κάνεις τη ρουτίνα σου. Η αλήθεια είναι ότι λίγο τις φοβάμαι εγώ στο πρόσωπό μου αυτές τις μάσκες, τις ολονύκτιες, καθώς είναι το δέρμα μου λιπαρό, ευαίσθητο και ό,τι έχω δοκιμάσει αντίστοιχο έτσι σε μάσκα νύχτας, παιδιά, την επόμενη μέρα ξυπνάω με σπυράκια, οπότε λίγο το φοβάμαι, έτσι, τις φοβάμαι, λόγω επιδερμίδας ξεκάθαρα. Τώρα θα την κάνω την κίνηση, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η σειρά και εύχομαι να μου βγει. Και κλασικά, όπως και στη σειρά με τη βιταμίνη C, που μου άρεσε πάρα πολύ, έχουμε και τα pads, τα οποία αποτοξινώνουν και καθαρίζουν το πρόσωπό μας πάρα πολύ ωραία, κάνουν απολέπιση σε καθαρή επιδερμίδα φυσικά. Οπότε έχουμε και αυτό το προϊόν μέσα στο κουτί μας. Εξαιρετικά προσιτή σειρά, οικονομικά, από την Natura Siberica και πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ. Ειδικά το scrub, θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Οπωσδήποτε. Να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο καφέ, να πάρουμε δυνάμεις. Καθώς μόλις γύρισα από τη δουλειά, έπεσα με τα μούτρα στο βιντεάκι μας. Το θέλω πάρα πολύ. Ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί ότι όταν μου βγαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή θα το κάνω ο κόσμος να χαλάσει. Οπότε με το που μπήκα σπίτι, λέω θα πάρω ένα καφέ, θα παραγγείλω ένα καφέ και θα ξεκινήσω να γυρίζω το βίντεο. Που λέτε, παιδιά μου, αγαπημένα μου, πριν από περίπου 2 εβδομάδες επικοινώνησε μαζί μου μία εταιρεία την οποία δεν γνώριζα, Divine Seeds λοιπόν, και μου έστειλε ένα πακέτο με προϊόντα περιποίησης προσώπου, μία πλήρη σειρά με προϊόντα περιποίησης προσώπου, βασισμένα στο φραγκόσικο και την αγκινάρα. Επίσης δεν έχω προλάβει ακόμη να τα δοκιμάσω, έχω προλάβει να τα ανοίξω, να τα δω πώς είναι, αλλά είναι μία σειρά, να το πω και στην ευθεία, αλλά είναι μία σειρά που ακόμη δεν έχω προλάβει να δοκιμάσω στο πρόσωπό μου, καθώς όπως σας είπα θέλω να τελειώνω τα προηγούμενα προϊόντα και μετά να πηγαίνω σε επόμενες σειρές, να μην τα μπλέκω κιόλας και να μπορώ να καταλαβαίνω και τι κάνει το κάθε προϊόν και φυσικά να μην μου μένουν υπόλοιπα και τα πετάω, γιατί είναι πραγματικά αμαρτία από το Θεό. Οπότε λοιπόν, από την Divine Seeds έχουμε το Skin Transforming Serum. Έχουμε λοιπόν ένα επανορθωτικό serum προσώπου και είναι αυτό. Θέλω λίγο να διαβάσω, ναι. Μας χαρίζει λίαν σιριτίδων, ομοιόμορφο τόνο και ενυδάτωση. Μπορούμε να το βάλουμε και πρωί και βράδυ πριν από την κρέμα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών. Επίσης μας δίνει και την ενυδατική κρέμα προσώπου πάλι με αντλία. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφέρουμε βακτήρια, μικρόβια στο προϊόν μας. Χαρίζει λίανση, ενυδάτωση και προετοιμασία, όπως αναφέρει και η συσκευασία. Υποθέτω ότι είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, καθώς δεν αναφέρει κάτι για κάποιον περιορισμό, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο αν όντως ισχύει. Και τέλος πάλι έχουμε μία μάσκα ύπνου, καταπαιρετική μάσκα νύχτας για την ακρίβεια, όχι μάσκα ύπνου, μάσκα νύχτας, η οποία χαρίζει θρέψη, επανόρθωση και ελαστικότητα. Αυτό που διαβάζω στη χρήση της μάσκας είναι το εξής. Απλώνουμε μία πλούσια στρώση σε καθαρό και στεγνό δέρμα, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών και αφήνουμε για 10 λεπτά. Κάνουμε ελαφρύ μασάζ και αφήνουμε τη μάσκα να απορροφηθεί, οπότε ναι, είναι κλασικά μία μασκούλα νύχτας. Έτσι λίγο για να έχουμε και μία ιδέα, γιατί και εγώ μην νομίζω ότι τα θυμάμαι, γιατί έχω κάνει αρκετές ημέρες το unboxing στο Instagram.
Τα προϊόντα λοιπόν αυτά περιέχουν δραστικά συστατικά από το φαραγκόσκο και την αγκινάρα που είπαμε, γνωστά για τις ενυδατικές και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες. Οπλίζουν το δέρμα με αντεκτικότητα ενάντια στις κλιματικές συνθήκες, στην καθημερινή ρύπανση και τα σημάδια γύρανσης. Δεν θα πω περισσότερα, θέλω να μιλήσει η δραστικότητα των προϊόντων και να τα πούμε εν καιρό, έχοντας έτσι διαμορφώσει και έχοντας διαμορφώσει άποψη για τα προϊόντα. Και για να μην βγει το βίντεο τεράστιο, γιατί έχω πάρα πολλά προϊόντα να σας δείξω, θα το φέρω λίγο μπροστά μου. Είναι αυτό, το οποίο είναι ένα καινούριο πακέτο από την Golden Rose, είναι η Body Care Collection. Είναι μια ιδιαίτερη σειρά με πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές. Η Golden Rose μου έστειλε και τον οδηγό φυσικά, που έχει όλες τις λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για μια καινούρια σειρά η οποία έχει πάρα πολύ ωραία αρώματα. Για να μην παιδεύομαι κι εγώ, θα βγάλω το χαρτονάκι για να τα έχω λίγο πιο εύκολα. Εδώ έχω την κρεμούλα χεριών της σειράς Spring Breeze, η οποία σειρά από ό,τι βλέπω έχει Body Mist, Shower Gel, την κρεμούλα χεριών και Body Lotion, είναι αυτή εδώ η σειρά. Οπότε λοιπόν έχουμε κρεμούλα χεριών σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Μου έχει στείλει το Body Mist της σειράς Just Romance, το οποίο είναι φρουτένιο, το έχω δοκιμάσει, αλλά επειδή θέλω να το θυμηθώ, ξεκαστώ άλλο που δεν θέλω κιόλας, τα λέμε κι αυτά. Μία πολύ λουλουδένια μυρωδιά, μία υπέροχη μυρωδιά, παιδιά, πραγματικά, λουλούδι, φρεσκάδα. Από τη Spring Breeze σειρά, επειδή τώρα το είδα, έχω και την Body Lotion, η οποία βασικά περιλαμβάνει coconut oil, εξαιρετικό, και sea butter, ακόμη πιο εξαιρετικό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα χαρίζει σίγουρα την υπέρτατη ενυδάτωση. Να ανοίξω λίγο την ταινία ασφαλείας και να δούμε λίγο και το πώς μυρίζει. Καταρχήν είναι έτσι. Κάνεις αυτό, ανοίγει μπροστά, θα βάλω μία ποσότητα, μεγάλη ποσότητα, αρκετά για χέρι, έτσι λίγο να το μυρίσω, πολύ ωραίο, είναι πιο απαλό από το λουλουδένιο, το Just Romance. Το Just Romance είναι στις μυρωδιές μου, τέλος πάντων, έτσι για καλοκαίρι. Η αίσθηση που σου αφήνει σαν ενυδάτωση δεν είναι πολύ λιπαρή, παρόλο που περιλαμβάνει coconut oil και sea butter, που το περίμενα πιο πλούσιο. Μιλάμε για μια body lotion η οποία είναι πιο απαλή σε ενυδάτωση, δεν μιλάμε για ένα βότηρο σώματος, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικά ενυδατικό και πάρα πολύ ωραίο. Και η μυρωδιά του πάρα πολύ διακριτική, δηλαδή για εσάς που δεν αντέχετε τώρα το καλοκαίρι τις πολύ έντονες μυρωδιές, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και τέλος, από τη σειρά Love Whisper, έχω το Shower Gel, το οποίο περιλαμβάνει aloe vera και προβιταμίνη V5. Είναι, να τη βρω, και όλες οι σειρές σίγουρα περιλαμβάνουν ακριβώς το ίδιο, την ίδια γκάμα, Body Lotion, Shower Gel, Hand Cream και Body Mist. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι Afro Douche, το οποίο καθαρίζει απαλά το δέρμα, έχει οργανική aloe vera, προβιταμίνη V5, πανθενόλη δηλαδή, και θέλω να το μυρίσω. Αυτό. Το λες μεθυστικό. Πάρα πολύ ωραίο, υπέροχο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω βέβαια, το ξαναμυρίσω. Λοιπόν, εμένα το συγκεκριμένο άρωμα, συγκεκριμένη μυρωδιά, με πηγαίνει πιο πολύ σε χειμώνα, έτσι μια ατμόσφαιρα λίγο πιο cozy, λίγο πιο έτσι, εστιακή. Τώρα το καλοκαίρι δεν θες και πολύ αυτά, τα πολλά ακουμπήματα, δηλαδή θες να παίρνεις λίγο τον αέρα σου. Οπότε, αυτό έτσι με παραπέμπει σε κάτι λίγο πιο χειμερινό, πιο ζεστό. Πάει λίγο σε χειμώνα. Όχι την βαριά μυρωδιά, αλλά έτσι βγάζει έναν χειμωνιάτικο αισθησιασμό. Λέω τρελή. Πιω λίγο καφέ, μπας και συνέλθω. Πολύ ωραία. Η Body Care Collection από την Golden Rose. Εξαιρετική, πλήρης, πλούσια. Αυτό που θέλω να δούμε λίγο μαζί που δεν είδαμε είναι τα συστατικά της, τα οποία διαφέρουν σε κάθε σειρά, αλλά θα πρέπει να πάω στα mist. Λοιπόν, θα πάω λίγο στα mist, στα body mist της κάθε σειράς. Η σειρά Spring Breeze που είδαμε την κρεμούλα χεριών έχει μέσα μείγμα λουλουδιών όπως νούφαρα, τριαντάφυλλα και ήριδες, τη χαρίζει ένα ευχάριστο άρωμα και φρεσκάδα με νότες μόσχου και χρυμπαριού. Vegan φόρμουλα.
Πάμε λίγο στην Just Romance που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει φρουτώδεις νότες, γι' αυτό μου άρεσε. Που αποπνέουν τις αισθήσεις μέσα από τη λιτότητα της ανθοφορίας με φρέζια, πεόνια, vegan φόρμουλα επίσης. Και πάμε στο στο Love Whisper, όπου εδώ, γι' αυτό μου ήρθε μένω χειμώνος. Αρωματικό σπρέι εμπλουτισμένο με μαγευτική σύνθεση κόκκινων φρούτων, ροδάκινου και ξυλώδεις νότες για σεμνιού, που αφήνουν το δέρμα ευχάριστο, αρωματικά, ευχάριστα αρωματικό και αναζωογονημένο. Vegan φόρμουλα επίσης. Πολύ ωραία σειρά, πολύ προσεγμένη σειρά. Μπράβο, Golden Rose. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω για σήμερα. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά τα προϊόντα που είδαμε και αρκετή πληροφορία ταυτόχρονα. Οπότε καλά έκανα που τα έσπασα όπως τα έσπασα, για να μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες γενικότερα λίγο πιο έτσι σωστές, τέλος πάντων, για ό,τι παραλαμβάνω κάθε φορά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα σας τα μηνύματα, τα σχόλια, τα όσα μου λέτε από κοντά, τα παιδιά που είστε εδώ κοντά μου, στην περιοχή μου και μιλάμε, και σας ευχαριστώ και σας στέλνω και από εδώ, αλλά και από κοντά όσο μας επιτρέπει η κατάσταση με τον COVID ακόμη που υπάρχει στη ζωή μας. Τέλος πάντων, μια τεράστια αγκαλιά σε όλους σας. Θέλω να μου χαμογελάτε ό,τι και αν συμβαίνει. Η ενέργειά σας είναι συγκλονιστική. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έρθουν και άλλα βίντεο, όπως το είπα και στην αρχή, που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρουν και θα σας αρέσουν πολύ. Για σήμερα όμως μένουμε εδώ. Φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, αλλά και TikTok, που είναι οι υπόλοιπες πλατφόρμες που μπορούμε να μιλάμε και να τα λέμε όλα και να μοιραζόμαστε ό,τι θέλετε εσείς. Μπορούμε να μιλήσουμε σε όποια πλατφόρμα εσείς θέλετε, όποιο μέσο και αν έχετε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο μας βίντεο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε όμως, εγώ σας γλύκω φιλό. Μουά! Γεια σας!